Καλησπέρα. Να πάρουμε τα πράγματα την αρχαία τα επεισόδια. Περίπου 2,5 ώρες πριν αρχίσει το παιχνίδι, γύρω στις 5 με 5,5, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού επιχείρησαν να προσεγγίσουν το γήπεδο για να μπουν. Η αστυνομία είχε λάβει δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Δεν άφηνε τον κόσμο να πλησιάσει το γήπεδο μέχρι να έρθουν οι ομάδες και οι αποστολές και να είναι ασφαλής η άφηξη των ομάδων. Εκεί ήταν σώμα με σώμα οι αστυνομικοί και οι οπαδοί και μετατράπηκε σε πεδίο μάχης όλοι οι δρόμοι γύρω από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και πίσω από την θύρα 13. Υπήρξαν συμπλοκές σώμα με σώμα ανάμεσα σε αστυνομικούς και χούλιγκανς. Είναι τα πλάνα τα οποία βλέπετε τώρα. Συνεχώς οι οπαδοί, οι χούλιγκανς με πέτρες, αντικείμενα, φωτοβολίδες επιτίθονταν στους αστυνομικούς, οι οποίοι συνεχώς επιχειρούσαν να τους αποθήσουν και να τους κάνουν πίσω. Ακολουθούσε πετροπόλεμος και αυτό το σκηνικό εκτελήθηκε για αρκετή ώρα, για πάνω από μισή ώρα, στους δρόμους γύρω από την λεωφόρο Αλεξάνδρας, με συνεχείς μάχες, με συνεχείς οδομαχίες ανάμεσα σε αστυνομικούς και χούλιγκανς. Δεν έχουμε για την ώρα κάποιες αναφορές για τραυματίες ή για κάτι άλλο. Ελπίζουμε να τουλάχιστον να μην υπάρχουν τραυματίες. Αυτή την ώρα συνεχίζονται τα επεισόδια, Αλέξανδρε. Τα επεισόδια έχουν τελειώσει γιατί μετά άνοιξαν οι δρόμοι, Μαρία, και άφησαν οι αστυνομικοί τον κόσμο να πλησιάζει. Οπότε εκτονώθηκε η ένταση, αλλά ήταν αρκετή ώρα που οι γύρω δρόμοι κανείς δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει και έπεσαν και αρκετά δακρυγόνα. Και πολλοί κόσμος είχε πρόβλημα με τα δακρυγόνα. Στη συνέχεια η οπαστολή του Ολυμπιακού επιχείρησε να μπει στο γήπεδο για την αναγνωστική βόλτα. Έπεσε μια φωτοβολίδα η οποία φαίνεται να χτύπησε τον Φιμπόκασον, τον παίχτη του Ολυμπιακού. Και παρακολουθούμε το στιγμιότυπο. Που επέστρεψε από διπτήρια. Δεν βγήκε ακριβώς. Η αποστολή του Ολυμπιακού λοιπόν δεν βγήκε καθόλου ούτε για την αναγνωστική βόλτα αλλά ούτε καν για ζέσταμα. Στις 7 παρατέρατο όπως προβλεπόταν στον αγωνιστικό χώρο, τα συνέχεια έμειναν μέσα. Υπάρχουν διαβουλεύσεις, υπάρχουν συνεχείς κλήσεις από τα μεγάφωνα για να μην υπάρξει η παραμικρή κροτίδα, η παραμικρή φωτοβολίδα στον αγωνιστικό χώρο. Υπήρξαν και κάποια επεισόδια πάνω από τη θύρα 10, πάνω από τη Φυσούνα, με δυνάμεις των ΜΑΤ πάλι και κάποιους εξαγριωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ο διαιτητής έχει πει ότι στην πρώτη θα αρχίσει λογικά το παιχνίδι σε λίγη ώρα, έστω και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αλλά στην πρώτη φωτοβολίδα που θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο θα υπάρξει οριστική διακοπή του αγώνα. Συνεγερμό στο Βέλγιο, κυρίες και κύριοι, μεταφερόμαστε στις Βρυξέλλες για να δούμε όλα τα νεότερα με τη βοήθεια του ανταποκριτή μας, του Νίκου Μπέλου. Νίκο, καλησπέρα από την Αθήνα. Πρωτόγνωρο κλίμα τρόμου στις Βρυξέλλες και σε όλο το Βέλγιο. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Καταρχήν, Νίκο, να πούμε τι σημαίνει η κλίμακα 4. Η κλίμακα 4 σημαίνει ότι επίκειται επίθεση, είναι το ανώτατο σημείο συναγερμού των αστυνομικών αρχών του Βελγίου. Σημαίνει λοιπόν ότι επίκειται επίθεση ή πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως είπε και ο Βέλγος Πρωθυπουργός. Έχουμε φτάσει δύο φορές στο παρελθόν στο 4, μία το 14 όταν έγινε η επίθεση στο Εβραϊκό Μουσείο με τους 4 νεκρούς και μία το Δεκέμβριο του 2007 όταν συνελήφθησαν 15 άτομα γιατί σχεδίαζαν να απελευθερώσουν την ίσιο τρομοκράτη από τη φυλακή. Χωρίς να ξέρουμε τι είδους χτυπήματα είναι, αλλά μόνο υπόνοιες, πληροφορίες να θυμίσουμε από πλευράς βελγικού τύπου για εκρηκτικά ή χημικά. Επισήμως μπορεί να μην έχει επιβεβαιωθεί από την κυβέρνηση, αλλά λίγες ώρες μετά τα δημοσιεύματα ήρθαν αυτά στα οποία ακριβώς αναφέρεσαι. Δηλαδή το τελευταίο στάδιο, ο ερυθρός συναγερμός, όπως λέμε. Νίκο, είναι ενισχυμένο 4 αυτή τη φορά. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν διακοπεί η συγκοινωνία των τρένων μέχρι αύριο το μεσημέρι και θα δούμε. Ποτέ δεν έκλεισαν εμπορικά κέντρα, ποτέ δεν έκλεισαν υπερκαταστήματα. Μέχρι και το νεκροταφείο των Βρυξελών έκλεισε δήμαρχος της πόλης. Ενώ έχουν απαγορευτεί λαϊκές αγορές, δημόσιες συγκεντρώσεις. Και γιατί όλα αυτά, Νίκο? Οι Βρυξέλλες είναι μια πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων. Έτσι, το νοσηλευτικό της σύστημα ναι, μεν είναι καλό, αλλά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε πολλαπλά χτυπήματα. Και πώς φτάσαμε εκεί, στο 4 δηλαδή το ενισχυμένο? Φτάσαμε μετά τη σύλληψη την Παρασκευή, χθες δηλαδή, του 39χρονου Βέλγου Μαροκινής καταγωγής, ο οποίος φέρεται ότι είναι φίλος του Σαλάχ Αμπτεσλάμ και τον μάλιστα φέρεται ότι τον φιλοξένησε στο σπίτι του. Το σπίτι του βρέθηκαν και στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν 5 πυροβόλα όπλα. Έχουν βρεθεί γιάφκες τις τελευταίες ώρες με πυροβόλα όπλα και εκρηκτικά. Όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, κάποια μέσα κάνουν λόγο για χημικά, δεν επιβεβαιώνονται από τις αρχές. Αλλά το ερώτημά μου είναι, θα μπορούσαν ποτέ οι αρχές να επιβεβαιώσουν ότι βρήκαν εκρηκτικά? Θα επέφεραν πανικό στον κόσμο. Είναι δεδομένο πάντως ότι έχουν βρεθεί, ότι υπάρχουν ευρήματα και υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες που δημιουργούν την πεποίθηση στις μυστικές υπηρεσίες τις βέλγικες το ότι αναμένεται ένα μεγάλο χτύπημα. Μεγάλο χτύπημα, Νίκο, και πολλαπλό, δηλαδή σε πολλά σημεία της πόλης ταυτόχρονα.
Και από τα παραπάνω που είπα για το βαθμό της ετοιμότητας σημαίνει ότι είναι βάσιμες αυτές οι πληροφορίες που έχουν, πολύ έγκυρες και περιστατωμένες. Μας. Είναι σχεδόν βέβαιοι και γι' αυτό σήμερα Σαββατοκυριακό οι Βρυξέλλες είναι μια νεκρή πόλη. Μον Μαρία, ο διαιτητής ανακοίνωσε πριν από λίγο στις δύο ομάδες ότι για λόγους ασφαλείας κρίνει ότι δεν πρέπει να διεξαχθεί ο αγώνας. Το ντέρμπι δεν θα ξεκινήσει ποτέ. Όπως ήταν αναμενόμενο, η απόφαση αυτή έχει εξαγριώσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Βλέπω το γήπεδο είναι δίπλα, βλέπω ακούω συνεχώς κροτίδες, βλέπω φωτοβολίδες να πέφτουν. Δεν ξέρω τι γίνεται μέσα, αλλά προφανώς η κατάσταση είναι έκρηθμη. Είναι μια απόφαση που σίγουρα δεν αρέσει τον Παναθηναϊκό και θα προκαλέσει θύλα αντιδράσεων από την πλευρά της πράσινης ΠΑΕ. Όλα είναι σε εξέλιξη. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι εύκολα στο κόσμο. Ακούτε, φαντάζομαι και εσείς τώρα τις κροτίδες που πέφτουν δίπλα στο γήπεδο. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και εύκολο αυτός ο κόσμος να φύγει και να διαλυθεί ήσυχα και με όσα έχουν προηγηθεί, αλλά και με τόση ώρα αναμονή στις κερκίδες. Η αστυνομία έχει στήσει ένα οδόφραγμα ακριβώς έξω από εδώ που είμαστε, από τα αποδυτήρια που θα φύγουν και ομάδες, ώστε να μην μπορέσει να πλησιάσει κανείς. Το τι θα γίνει το παιχνίδι είναι πολύ προώρο να το πούμε. Ίσως κριθεί στα γραφεία του αθλητικού δικαστή. Πάντως αυτό είναι το τελευταίο που έχει σημασία αυτή την ώρα. Δύο από τους τρομοκράτες πέρασαν από τη Λέρο. Ακριβώς, και ανακοινώθηκε και αυτό από τον κύριο Μουζάλα, τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Πρόκειται λοιπόν για έναν δεύτερο, ο οποίος έφτασε στη Λέρο στις 3 Οκτωβρίου μαζί με βάρκα, με πρόσφυγες και με μετανάστες. Εκεί λοιπόν στη Λέρο εντοπίστηκε, εκεί καταγράφηκε, φωτογραφήθηκε, δακτυλοσκοπήθηκε. Έφτασε λοιπόν μετά στο λιμάνι του Πειραιά με εισιτήριο και στη συνέχεια προωθήθηκε, όπως φαίνεται, στην υπηρετική χώρα για να καταλήξει και αυτός στη Γαλλία, όπως συνέβη και με τον πρώτο, που πάλι είχε ανακοινωθεί ότι είχε περάσει από τη Λέρο τον περασμένο Αύγουστο. Οι γαλλικές αρχές λοιπόν ανακοίνωσαν ότι και ο δεύτερος, πρόκειται για τα δύο άτομα τα οποία ανατινάχθηκαν, ήταν καμικάζι αυτοκτονίας, έξω από το γήπεδο του Παρισιού. Συνεχίζει τώρα λοιπόν, Νίκο, να μένει το μεγάλο ερώτημα για τον άνθρωπο που φέρει τόσο εγκέφαλο της ιστορίας, τον Αμπτελχαμίντ Αμπάουτ. Ακριβώς. Το αν πέρασε λοιπόν αυτός από την Ελλάδα ή όχι, θα σας εξηγήσω με ποιο τρόπο αναμένεται να διαπιστωθεί. Οι Γάλλοι μπορεί να ανακοινώνουν ότι πέρασε, οι ελληνικές αρχές απαντούν ότι δεν έχουμε τέτοια πληροφορία. Και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Θα σας αποκαλύψω λοιπόν ότι σήμερα οι ελληνικές αρχές ζήτησαν και πήραν από τις γαλλικές αρχές τα αποτυπώματα και τα DNA όλων των δραστών ζωντανών και νεκρών που εμπλέκονται στο μακελιό του Παρισιού. Οι γαλλικές αρχές δέχτηκαν, έχουν αποστείλει τα αποτυπώματα όλων και το DNA, ανάμεσα και το About. Πώς θα τα συγκρίνουν οι ελληνικές αρχές? Στην αρχή του 2015, θυμόσαστε, είχαμε πει ότι είχε γίνει μία έφοδος σε ένα διαμέρισμα στο Παγκράτη. Δύο ημέρες αργότερα, όμως, έγινε μία έφοδος και σε ένα διαμέρισμα στο σταθμό Λαρίσης. Εκεί, λοιπόν, η αντιτρομοκρατική είχε σαρώσει στην κυριολεξία όλο το διαμέρισμα και βρήκε πολλά στοιχεία. Βρήκε καταρχάς φωτογραφίες, βρήκε διπλώματα ευρωπαϊκά, γαλλικά και βελγικά, βρήκε χαρτιά, αλλά κυρίως αυτό που τους ενδιαφέρει ήταν αποτυπώματα και DNA. Άρα αυτή είναι η ταυτοποίηση που πρόκειται να γίνει, αποτυπώματα και DNA από τους νεκρούς δράστες, για να δουν αν κάποιοι από αυτούς πέρασαν τελικά ακριβώς από την Ελλάδα και τα συγκεκριμένα διαμερίσματα που λες. Ακριβώς, έχουν συλλέξει πάρα πολλά από το διαμέρισμα στο σταθμό Λαρίσης. Γι' αυτό λοιπόν τώρα οι ελληνικές αρχές λένε στους Γάλλους: δώστε μας τα αποτυπώματα όλων των εμπλεκομένων που έχετε, να τα συγκρίνουμε με αυτά που έχουμε εμείς, για να δούμε αν πράγματι όλοι αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν από την Ελλάδα. Έτσι θα διαπιστωθεί αν πέρασε και ο Αμπάουτ. Έτσι λοιπόν τώρα, από εδώ και πέρα, από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, θα πρέπει τις επόμενες μέρες να περιμένουμε απαντήσεις για όλους αυτούς. Προσπαθούν να συνδέσουν γραμμικά το προσφυγικό με την τρομοκρατία, δηλαδή επειδή 2, 10, 20 περάσανε από την Ελλάδα μέσω των προσφύγων, να συνδεθεί αυτό γραμμικά και να λέμε οι πρόσφυγες και η τρομοκρατία, θέλω να υπενθυμίσω ότι οι άλλοι 6 ήταν Γάλλοι και Βέλγοι. Θα ήταν ενδιαφέρουσα μια ερώτηση που να λέει τι σκέφτεστε να κάνετε για τους Βέλγους και την τρομοκρατία.